Το κόστος που αφορά στην κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου κτηρίου που στέγαζε επί σειρά ετών τις υπηρεσίες του ΙΚΑ στη διασταύρωση των οδών Σολομού και Νεάρχου στο κέντρο της πόλης των Χανίων απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα για το ποσό που τελικά θα επιβαρυνθεί ο Δήμος μετά την έκπτωση που επετεύχθη με την εργοληπτική εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε το έργο. Από τις 350.000 ευρώ λοιπόν που ήταν ο προϋπολογισμός που σας επαναλαμβάνω προέκυψε από τους πίνακες του αντίστοιχου του Υπουργείου, υπήρξε μια έκπτωση 60% στον προσωρινό ανάδοχο. Άρα εφόσον προχωρήσουμε στην συμβασιοποίηση με το συγκεκριμένο χωρίς κάποιες ανακατατάξεις, η κατεδάφιση και η απομάκρυνση των υλικών μαζί με τις όποιες επιβλέψεις αρχαιολογίας και άλλες δαπάνες που θα απαιτηθούν ενδεχομένως θα είναι περίπου στο κόστος των 170-160 χιλιάδων όσο βγαίνει εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτό είναι το ποσό το οποίο δαπανεί ο Δήμος για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ασκήθηκε κριτική για τη μεγάλη έκπτωση που οδήγησε στην επιλογή του αναδόχου εργολάβου με το Δήμαρχο να υπεραμείνεται των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει μια τεράστια παθογένεια στα δημοσία έργα που έχει να κάνει όντως με τον τρόπο που κοστολογούνται. Με τις ΑΤΟΕ και με τις μεγάλες εκπτώσεις και με το κριτήριο του αναδόχου που είναι ο πιο φτηνός. Και πολλές φορές αυτό έχει εκφραστεί και σε έλλειψη ποιότητας στα έργα. Το ότι πέφτει 60% σε ένα έργο πρέπει να βγαίνουμε να λέμε ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πλήρη ικανότητα και δυνατότητα προσωπικού να μπορέσουμε να ελέγξουμε τους εργολάβους που μπαίνουν στα έργα. Δεν είναι θετικό ότι είναι τόσο μεγάλες οι εκπτώσεις. Ξαναλέω γιατί πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι γίνονται εκπτώσεις σε ζητήματα ασφαλείας. Το γεγονός ότι ανησυχεί ο κύριος Λουτσέτης ότι με τη μεγάλη έκπτωση του 60% θα γίνει σωστά η κατεδάφιση, δηλαδή το γεγονός ότι σε αυτονόητα, εν προκειμένου για μια κατεδάφιση μιλάμε, τι μπορεί να πάει στραβά σε μια κατεδάφιση, δηλαδή με μεγάλη έκπτωση, να μην το κατεδαφίσει σωστά, να μην το κατεδαφίσει και να μην τα απομακρύνει. Αυτό δείχνει ότι κάποιες φορές παίρνουμε το λόγο εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και προσπαθούμε να μηδενίσουμε το οτιδήποτε λέγεται. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η κατεδάφιση του κτηρίου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Μετά την κατεδάφιση, στον συγκεκριμένο χώρο, σχεδιάζεται να ανεγερθεί νέο κτίριο που θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει την αποκατάσταση του Ιταλικού στρατόνα, που θυμίζουμε κατεστράφει ολοσχερός από πυρκαγιά πριν μερικά χρόνια, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το νέο Δημαρχείο. Υπενθυμίζεται πως η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του κτηρίου από τον ΕΦΚΑ στο Δήμο Χανίων είχε υπογραφεί στις 12 Απριλίου του 2023. Η χρήση του θα γίνεται χωρίς αντάλλαγμα για 20 χρόνια και μετά την χρονική αυτή περίοδο ο Δήμος θα πληρώνει μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα κυμανθεί από 6 έως 9.000 ευρώ.